Κάποτε ήταν ένα παιδί, ο Άγγελος, που είχε μια πολύ μεγάλη επιθυμία. Ήθελε να δει με τα μάτια του τον ίδιο τον Χριστό. Κάθε μέρα πήγαινε στο εικονοστάσι του σπιτιού του και έλεγε γονατιστός. Χριστούλη μου, σε αγαπώ πολύ. Γι' αυτό και θέλω να μου κάνεις μια πολύ μεγάλη χάρη. Θέλω να σε δω με τα μάτια μου, όπως σε έβλεπαν και οι μαθητές σου και όλος εκείνο ο κόσμος που σε ακολουθούσε. Και όπως σε είδαν και τα παιδιά που τα πήρε στην αγκαλιά σου και τα ευλόγησες. Απ' τις πολλές φορές που το είπε αυτό στην προσευχή του, αλλά και από τη μεγάλη επιθυμία που είχε να δει το Χριστό, ένα βράδυ που κοιμόταν τον βλέπει να του λέει. «Άγγελε παιδί μου, αύριο θα έρθω να με δεις». Το παιδί ξύπνησε γεμάτο χαρά και πήγε στη συνέχεια στο σχολείο του. Καθώς μπήκε στην τάξη, ένα άλλο παιδί του ζήτησε να του δανείσει για λίγο ένα από τα πολλά μολύβια που είχε. Τότε του είπε αγριεμένος, «Και εγώ τι θα έχω, πώς θα κάνω το μάθημα». Όταν χτύπησε το κουδούνι και βγήκαν για διάλειμμα, καθώς έτρεχαν, ένα παιδί σκόνταψε, έπεσε κάτω και χτύπησε. Όλοι έτρεξαν να το βοηθήσουν, εκτός από τον άγγελο. «Ας πρόσεχε», είπε μονολογώντα για να δικαιολογηθεί που δεν έκανε τίποτα. Στο επόμενο διάλειμμα, άλλα παιδιά πήγαν στο κηλικείο του σχολείου για να πάρουν κάτι για να φάνε και άλλα πήραν αυτό που τους είχε βάλει η μητέρα τους στη τσάντα τους. Καθώς άνοιξε τη δική του τσάντα, είδε ότι η μητέρα του του είχε βάλει κατά λάθο δύο σάντουιτς. «Α, είναι του αδερφού μου το άλλο», είπε. Και ύστερα σκέφτηκε. «Πού να πάω τώρα να τον βρω στην άλλη τάξη, Βαριέμαι. Και αμέσως έφαγε και τα δύο σάντουιτς, σε βαθμό που φούσκωσε πολύ η κοιλιά του και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το μάθημα που είχαν μετά. Όταν ήρθε το βράδυ, πήγε πάλι στο εικονοστάσι και είπε «Χριστέ μου, γιατί δεν ήρθες? Σε περίμενα τόσο πολύ. Δεν μου το υποσχέθηκες». Και έπεσε πολύ στενοχωρημένο να κοιμηθεί. Τότε ξαναβλέπει στον ύπνο του το Χριστό να του λέει «Άγγελε παιδί μου, την τήρησα την υπόσχεσή μου. Ήρθα τρεις φορές». Τότε εκείνος του είπε «Κύριε, δεν σε είδα». Και ο Χριστός του απάντησε «Την πρώτη φορά ήρθα με το πρόσωπο του συμμαθητή σου και σου ζήτησα να μου δανείσεις ένα από τα πολλά μολύβια που είχες. Όμως δεν μου το δάνεισες». Τη δεύτερη φορά ήρθα με τη μορφή του άλλου συμμαθητή σου που έπεσε και χτύπησε, όμως δεν έκανες τίποτα για να με βοηθήσεις. Την τρίτη φορά ήρθα στο πρόσωπο της μητέρας σου που έκανε το λάθος με το πρωινό σου και όμως άφησε νηστικό ακόμη και τον αδερφό σου. Τότε γύρισε ο άγγελος και είπε στο Χριστό «Συγγνώμη Χριστούλη μου που δεν θυμήθηκα αυτό που είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο σου, ότι δηλαδή στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας είσαι εσύ που παρουσιάζεσαι.